Μαζική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία με 100 πυράβλους και ντρόουνς. Στο στόχαστρο Κίεβο και Χάρκοβο. Κτίρια τυλίγονται στις φλόγες. Στην Ουκρανική πρωτεύουσα διασώστες επιχειρούν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια. Εκτεταμένες καταστροφές στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, στο Χάρκοβο. Ну, конечно, да, травмировалась, ударилась, вот, получается, когда на второй взрыв повыносило вот это все со всех сторон, окна, двери, ударило двери немножко. Από τα ρωσικά χτυπήματα με υπερηχητικούς κινζάλ, αλλά και βαλιστικούς πυράβλους κρούζ, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν, με τη Μόσχα να ανακοινώνει ότι πέτυχε όλους τους στόχους της, πλήττοντας στρατιωτικά σημεία της Ουκρανίας. Знову удар російських нелюдей, майже 100 ракет різних типів, щонайменше 70 ракет збито, із них майже 60 в районі Києва. Жорсткі удари були і по Харкову, а за кожне забране життя Росія відповідатиме. Μετά το αιματήρο ουκρανικό πλήγμα στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, σιρήνες ήχησαν και σήμερα στην πόλη. Οι ρωσικές αρχές κατηγορούν την Ουκρανία για βομβαρδισμό, με αποτέλεσμα ένα νεκρό και 5 τραυματίες. Την ίδια ώρα, ρωσικό πολεμικό αεροσκάφος έπληξε από λάθος χωριό στην περιοχή Βορονέζ της Νότιας Ρωσίας και προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια.